Στους Έλληνες πολίτες, μουσουλμάνους στο θρήσκευμα, όπου ουσιαστικά αυτό το έχει ως δικαίωμα ο μουφτής και αποφασίζει για τα κληρονομικά τους, για τις διεκδικήσεις τους και όλα αυτά. Παίρνει μια πρωτοβουλία λοιπόν η ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας για τη Σαρία, την οποία την καταργεί, κύριε Γαβρόπουλο. Τι ακριβώς κάνει? Καταρχήν σας ευχαριστώ για την πρόσκληση σήμερα. Εμείς που την αποδεχτήκατε. Πριν 15 μέρες ο Πρωθυπουργός στη διάρκεια του αναπτυξιακού συνεδρίου της Θράκης ανακοίνωσε την αλλαγή του καθεστώτος των νομικών δικαιοδοσιών των μουφτίδων. Τι γινότανε μέχρι σήμερα έχει μια σημασία. Σύμφωνα με τη συνθήκη των Αθηνών που μάλιστα έχει επικαλεστεί η απόφαση του Αρείου Πάγου, είναι υποχρεωτική η προσφυγή στο μουφτή σε περιπτώσεις κληρονομίας, θανάτου, υιοθεσίας κτλ. Κτλ. Εμείς τι λέμε τώρα? Λέμε ότι πας υποχρεωτικά στα αστικά δικαστήρια. Υποχρεωτικά. Εκτός αν και οι δύο διάδικοι με παρουσία δικηγόρου συνενέσουν να πάνε στο μουφτή. Μάλιστα. Αντιστρέφουμε το καθεστώς. Δεν το καταργούμε, έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό, και δεν το καταργούμε γιατί η ουσία της ρύθμισης που φέρνουμε προκύπτει από ένα σεβασμό στα ήθη και τα έθιμα της μειονότητας. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να πιστούν οι μειονότητες, στην προκειμένη περίπτωση οι συμπολίτες μας, ότι η ελληνική κυβέρνηση σέβεται τα ήθη και τα έθιμα. Απλώς τους δίνει μία ακόμη δυνατότητα να μπορούν να έχουν αυτήν την επιλογή. Υπάρχει όμως αυτό, κύριε Υπουργέ, σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα? Ναι. Διότι βλέπουμε, ούτε καν στην Τουρκία υπάρχει. Ούτε καν στην Τουρκία. Έτσι. Το να υπάρχει ένα ειδικό καθεστώς, νομικό καθεστώς για μία μειονότητα, για μία κατηγορία Ελλήνων πολιτών, προκαλεί και έτσι ερωτήματα και για την ισονομία και για την λειτουργία των κανόνων κράτους. Και για πόσα χρόνια αυτό το είχαμε μια ανοχή ως πολιτεία για την εφαρμογή αυτής του καθεστώτος. Καταρχήν είναι σαφές ότι είναι ένα καθεστώς που ισχύει για πάνω από 100 χρόνια. Είναι ένα καθεστώς στο οποίο υπήρξαν αλλαγές, αλλά η ουσία του παραμένει η ίδια. Τώρα, οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν έχουν την ίδια ιστορία που έχουμε στην Ελλάδα των μουσουλμανικών τους πληθυσμών. Έχει μία σημασία ότι δεν υπάρχει ο επίσημος μουφτής ο διορισμένος από την ελληνική πολιτεία αντιστοιχεία αυτού του θεσμού σε άλλες χώρες. Στην Αγγλία, παραδείγματος χάρη, υπάρχει ένα καθεστώς όπου ο μουφτής παίζει ένα συμβουλευτικό ρόλο στα αστικά δικαστήρια. Εδώ, όπως καλά γνωρίζετε, υπάρχει ένα καθεστώς το οποίο είναι σύμφωνα με τους νόμους της χώρας. Υπάρχει ένα καθεστώς στο οποίο έχουν προσφύγει ορισμένα άτομα της μειονότητας. Είναι ένα γενικότερο καθεστώς που χρήζει οπωσδήποτε ενός ορθολογισμού. Το ζητάνε όλοι αυτό. Και το κάνουμε τώρα με αυτή την πρόταση. Και εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι, πρώτον, να δείξουμε στη μειονότητα ότι εκεί που θέλουν έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν στον μουφτή. Αλλά τα αστικά δικαστήρια έχουν την ευθύνη και οι ίδιοι είναι Έλληνες πολίτες και άρα απολαμβάνουν ίσα δικαιώματα. Έτσι. Ίσα δικαιώματα. Είναι βάση του ελληνικού συντάγματος. Ακριβώς. Αλλά ξέρετε, μας πήρε λίγες δεκαετίες. Αυτό γιατί υπήρχε αλυσβερίση, κύριε Υπουργέ. Αυτό υπήρχε αλυσβερίση ενός συστήματος εξουσίας με ένα τοπικό σύστημα εξουσίας. Τώρα, ξέρετε, όταν ένα πράγμα αντέχει επί 100 χρόνια είναι αρκετά σύνθετο. Μάλιστα, για να προχωρήσουμε και στα άλλα θέματα. Βεβαίως. Πάνω σε αυτό, επειδή κάποιοι σας κατηγορούν ότι μέσω αυτού του τρόπου θα ανοίξετε ένα θέμα εκλογής μουφτή, θα αλλάξει ο τρόπος και μάλιστα
υπήρξαν κάποια δημοσιεύματα, κάποια από την αντιπολίτευση, όταν είχε έρθει εδώ ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης, ότι κάνατε μια μυστική συνάντηση και ότι πάνω σε αυτό υπάρχει, παίζεται ένα περίεργο παιχνίδι που θα ανοίξει τον δρόμο της εκλογής μουφτή. Πρώτον, να ξεκαθαρίσουμε, επειδή υπάρχει μια σπέκουλα, τον κύριο Τσαβούσογλου τον συνάντησα στο γραφείο μου. Φωτογραφηθήκαμε μαζί, παρουσία υπηρεσιακών παραγόντων και μεταφραστών, και νομίζω ότι όλα αυτά περί μυστικών και τα λοιπά δεν βοηθάνε σε τίποτα. Δεύτερον, μου φαίνεται περίεργο να μας κατηγορούν σε εισαγωγικά ότι προχωράμε σε δημοκρατικές διαδικασίες και το κάνουμε επειδή μας το ζήτησε οι γείτονες. Εμείς λέμε ότι αυτή τη στιγμή είναι μια βαθιά δημοκρατική μεταρρύθμιση, η οποία πρέπει να συνοδευτεί με μια ορθολογικοποίηση της λειτουργίας των μουφτιών, πράγμα που και οι ίδιοι άνθρωποι το ζητάνε, και να συνεννοηθούμε... Άρα θα πάμε σε μια... Αυτό θα υπάρξει μια συζήτηση, είναι κάτι άμεσο... πώς το σκέφτεστε? Τίποτα δεν πρόκειται να γίνει χωρίς να εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητες του διαλόγου. Εμείς ήδη έχουμε συζητήσει με τους μουφτίδες, με τους προέδρους των δικηγορικών συλλόγων, με την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του ανθρώπου, με τους διδάσκοντες στον τομέα μουσουλμανικών σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Άρα είναι μια ανοιχτή διαδικασία αυτή. Προφανώς είναι και πρέπει να είναι. Και ξέρετε, δεν πρέπει να βιαστούμε σε ορισμένα πράγματα. Είναι ευαίσθητο. Διότι οι μειονότητες. Και υπάρχει μια παράδοση, όπως είπατε. Βεβαίως, σας το λέω και από δική μου πείρα. Για να αποκτήσουν μια εμπιστοσύνη στην πολιτεία, η πολιτεία πρέπει να φανεί να είναι συνεπής και να είναι συστηματική, ώστε να κερδίσει την εμπιστοσύνη αυτών των κοινωνικών στρωμάτων. Να το κλείσουμε λοιπόν αυτό το θέμα, να πάμε και στα υπόλοιπα θέματα. Ας ξεκινήσουμε, κύριε Υπουργέ, με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και την εικόνα των πανεπιστημίων. Γιατί, εντάξει, η λειτουργία τους και το εκπαιδευτικό τους έργο είναι ένα άλλο ζήτημα. Εσείς είστε ευχαριστημένος από την εικόνα αυτή, γιατί βλέπουμε ανατακτά χρονικά διαστήματα το Πολυτεχνείο για πολλωστή φορά να γίνεται, να εφορμούν από εκεί άλλες ομάδες, κουκουλοφόροι. Έξω από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα υπάρχουν καταγγελίες και ρεπορτάζ για διακίνηση ναρκωτικών, για πάρα πολύ άσχημες καταστάσεις του ποινικού δικαίου. Αυτά μπορούν να υπάρχουν σήμερα, και αν εσείς σκοπεύετε να κάνετε κάτι για να λυθούν αυτά τα προβλήματα? Κοιτάξτε, να πούμε καταρχήν ότι η εικόνα που παρουσιάζεται δεν είναι μία εικόνα σε όλα τα πανεπιστήμια και όλα τα ΤΕΙ. Απ' την άλλη μεριά, δεν θα ήταν σωστό να αρνηθεί κανείς τμήματα της εικόνας που παρουσιάζεται. Θέλω να είμαι απολύτως σαφής αυτό. Και το έχω πει και δημόσια, το ξαναλέω. Υπάρχει ένα σοβαρό θέμα παραβατικότητας, το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Είμαστε σε επαφή με τους Πριτάνης, είμαστε σε επαφή με άλλα υπουργεία, για να δούμε ένα σχέδιο, προφανώς που έχει στοιχεία κατασταλτικά, αλλά το πολύ σοβαρό είναι τι σχέδιο πρέπει να έχουμε για μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. Η ρίζα του κακού είναι το άσυλο, όπως λένε Όχι. από την αντιπολίτευση, ότι κακώς επαναφέρατε Όχι. το θέμα του ασύλου, άρα... Καταρχήν, καλώς επαναφέραμε το θέμα του ασύλου, διότι τόσο καιρό δεν υπήρχε καμία απολύτως δέσμευση και τα προβλήματα χειροτέρευσαν αντί να βελτιωθούν. Εκείνο που εμείς λέμε είναι ότι αυτά είναι πολύ σοβαρά κοινωνικά προβλήματα, και όπως φαίνεται υπάρχει μία αδυναμία αντιμετώπισης του θέματος των ναρκωτικών. Είναι διεθνές πρόβλημα. Πρακτικά λοιπόν, κύριε Γαβρόγλου, με το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, Προστασίας του Πολίτη, σε τι ενέργειες θα προχωρήσετε από τη συνεργασία αυτή? Θα σας το γιατί πω... είναι απολύτως σαφές ότι θα υπάρξουν κατασταλτικά μέτρα θα σε αυτό, για πω... να καταπολεμηθεί Βεβαίως, αυτό το έγκλημα. Θα σας το πω περίπου σε ένα μήνα. Και ο λόγος που σας το λέω αυτό είναι ότι είμαστε σε συζήτηση σε μια επιτροπή που επικεφαλής είναι ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Παρασκευόπουλος, αλλά δεν είναι μόνο το Υπουργείο... Άρα εσείς το βάζετε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο λειτουργίας... Πρέπει να μπει, πρέπει να μπει. Για να μην είναι αποσπασματικό να και να είναι, ή να είναι μόνο καταστατικό, έτσι, να είναι σύνθετο. Βεβαίως. Γιατί είναι και πολύ παραγωγικό το θέμα. Είναι πολύ παραγωγικό. Εγώ να σας πω ένα πρόβλημα το οποίο
πρέπει να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Τι γίνεται με την περιθωριοποίηση της νεολαίας? Το έχουμε αυτό το πρόβλημα σε πάρα πολλά τμήματα πανεπιστημιακά, όπου έχεις ένα κόσμο που έχει μπει και μετά αρνείται περίπου όλο του το παρελθόν, διότι έχει μία απόρριψη αυτού που θέλει να κάνει εφόλης της ύλης. Αυτά είναι σοβαρά κοινωνικά προβλήματα. Ανοίγει το θέμα λοιπόν και θα είσαστε έτοιμος. Όχι μόνο να ανοίγει, αλλά πρέπει να έχουμε ένα σύνολο. Αστυνόμευση, περαιτέρω αστυνόμευση, γιατί για παράδειγμα, εγώ θα σας πω από αυτά που βλέπω περπατώντας στην Αθήνα, έξω από τη νομική, εκεί υπάρχουν ναρκωμανείς οι οποίοι στέκονται ακόμη και στις εισόδους του τμήματος. Μιλάμε για μια εικόνα που προκαλεί και φόβο σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Το Υπουργείο Παιδείας δεν μπορεί να είναι υπεύθυνο για τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, για τη ζωή στην πόλη, για τη ζωή στη χώρα κτλ. Πρέπει να δούμε τι γίνεται στα ιδρύματα αυτά. Η συνδρομή ζητάτε, υπάρχει επαρκής συνεργασία? Βεβαιότατα υπάρχει και μάλιστα. Δηλώνουν και αδυναμία πολλές φορές να αντιμετωπίσουν τέτοια ζητήματα. Έχουν εν πολλής δίκιο. Έχουν πολύ δίκιο, διότι αυτό δεν είναι ένα πράγμα που μπορεί να το αντιμετωπίσουν μόνο οι Πριτάνες. Πρέπει να είναι σε συντονισμό με την πολιτεία. Και να ξέρετε ότι υπάρχει μία συζήτηση με τον Σύλλογο Εμπόρων της Αττικής σε σχέση με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, και νομίζω ότι και ο πρόεδρος έχει συναντήσει και τον Πρίτανη και τον κύριο Τόσκα και η συνεργασία πάει πολύ καλά. Κύριε Υπουργέ, επειδή μιλάμε για την νεολαία και μου κάνετε μια πάσα για να πάω στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης. Έχουμε κατάληψη πρώτον. Και επειδή το Ίδρυμα Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης διαχειρίζεται πολλούς πόρους που έχουν να κάνουν με τη σύντηση, έχουν να κάνουν με πάρα πολλά πράγματα της ζωής μέσα στα πανεπιστήμια. Μία έρευνα, μία έκθεση από το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης που έχει διαπιστώσει κάποια πράγματα και γιατί τη στείλει στον εισαγγελέα. Την ίδια ώρα έχουμε κατάληψη, αλλά έχουμε και κατάληψη από φοιτητές για το θέμα της σύντησης. Όλα αυτά συνδέονται. Πώς θα το λύσετε αυτό το πρόβλημα? Κοιτάξτε, καταρχήν εγώ ζήτησα από τον Γενικό Γραμματέα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης να συντάξει αυτή την έκθεση. Του έστειλα όλα τα έγγραφα το Φεβρουάριο και είχαν την καλοσύνη η υπηρεσία να συντάξει μια αναλυτικότατη έκθεση. Την έκθεση αυτή την έχουμε στείλει και στον εισαγγελέα. Τι προκύπτει από αυτή την έκθεση για να μάθουν και οι τηλεθεατές? Νομίζω είναι αναρτημένοι ή μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτήν. Δεν θα ήθελα να πάω σε λεπτομέρειες ακριβώς επειδή την έχω στείλει στον εισαγγελέα. Και έχει και το Υπουργείο κάνει όλα αυτά που λέει η έκθεση ότι πρέπει να κάνει. Δεν υπάρχει περίπτωση αν κάποιος είναι σε αταξία να μην τιμωρηθεί όπως πρέπει να τιμωρηθεί, ανεξαρτήτως κόμματος, παράταξης. Το λέω εγώ, μέσα από την έκθεση προκύπτουν κακοδιαχείριση και διάφορα άλλα. Σπατάλες είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό που παίρνει. Από εκεί πέρα όμως. Να ξέρετε ότι είναι η πρώτη φορά που ζητάει υπουργός να γίνει από την δημόσια αρχή των επιθεωρητών δημόσιας διοίκησης η έκθεση και η πρώτη φορά που αυτά όλα πάνε στον εισαγγελέα και δεν θα μείνουν εδώ, σας το υπόσχομαι. Καταλήψεις για τη σύντηση. Ως προς την κατάληψη. Κοιτάξτε, εδώ έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και έχει ένα ενδιαφέρον, σε πολλά εισαγωγικά το ενδιαφέρον, διότι φοιτητές λένε ότι είναι φοιτητές, κάνουν κατάληψη στο γραφείο, εμείς δεν θέλουμε να βάλουμε την αστυνομία, ενώ όλα όσα λένε να κάνουμε μας εμποδίζουν να τα κάνουμε. Διότι εμείς τώρα πρέπει να υπογράψουμε κάποιες συμβάσεις για τη σύντηση κτλ. Άρα με το να είναι εκεί, οι ίδιοι φοιτητές κρατάνε ομήρους άλλους φοιτητές. Αυτό λοιπόν, κύριε Υπουργέ, πώς μπορεί να λυθεί? Συζητάμε, δεν υπάρχει κάποια παρέμβαση της πολιτείας, δηλαδή με την καλή πρόθεση αυτών δεν αποκλείουμε των φοιτητών την που λένε ότι είναι φοιτητές, δεν αποκλείουμε την παρέμβαση. Δεν αποκλείεται την παρέμβαση για να σπάσει κατάληψη, τι εννοείται? Βεβαίως, δεν κατάλαβα. Με ποιο δικαίωμα κάποιοι κρατάνε ομήρους δεκάδες χιλιάδες φοιτητές που θα έχουν πρόβλημα σύντησης? Αλλά υπάρχει και κάτι πονηρό. Αν αυτό είναι άλοθη για να μπορέσουν άλλοι να κάνουν κατάληψη και τα λοιπά και να ζητάνε αυτά για τα οποία έχουμε λεφτά, προσέξτε, δεν από αυτά που λέμε παιδιά δεν μπορούμε να το ικανοποιήσουμε αυτό γιατί δεν έχουμε χρήματα. Yeah. Αλλά πρέπει να μπούμε μέσα να εργαστούμε ώστε να υπογράψουμε τις συμβάσεις που πρέπει να υπογράψουμε, να δοθούν οι εντολές και τα λοιπά. Το γεγονός λοιπόν ότι γίνεται αυτό θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι μας βάζει σε πάρα πολλά ερωτηματικά. Και είμαστε αποφασισμένοι να το λύσουμε. Γιατί υπάρχουν λύσεις και οι Πριτάνες μάλιστα το ξέρουν. Και το ξέρουν και οι εταιρείες οι οποίες
φροντίζουν τα θέματα της εστίασης και τα λοιπά, και γι' αυτό οι άνθρωποι και συνεχίζουν παρόλο που εμείς δεν έχουμε ακόμα. Και νομίζω τώρα ότι έχουμε τα θέματα δομής Λυκείου και Πανεπιστημίου, έτσι, τις αλλαγές που γίνονται, για να κλείσουμε γιατί δεν έχουμε και Πανελλήνιες, το Λύκειο, ιδίως με τις αλλαγές των τελευταίων ετών που είναι συνεχείς, πρέπει να ξέρουν και οι μαθητές. Έχετε μιλήσει για ορίζοντα τριετίας, κύριε Υπουργέ, ό,τι αφορά τις αλλαγές στο Λύκειο. Ο μαθητής που είναι τώρα στην πρώτη Λυκείου, ποιο καθεστώς θα έχει μπροστά του εισαγωγικών εξετάσεων και φίτησης στο σχολείο? Πρώτον, τα παιδιά που είναι στην πρώτη Λυκείου, ο αντικειμενικός στόχος είναι να είναι ήρεμα και να ευχαριστιώνται την καθημερινότητα του σχολείου. Δεν μπορούμε από την πρώτη Λυκείου να μπαίνουμε οικογένειες και παιδιά σε αυτό το απίστευτο άγχος, το οποίο στο τέλος δεν ξέρουμε και πού θα καταλήξει, και ξέρουμε πάρα πολλές φορές τα προβλήματα που υπάρχουν. Εδώ λοιπόν είναι στην πρώτη Λυκείου μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα βαθμίδα εκπαιδευτικά, και εγώ θα έλεγα να απολαύσουν επί της ουσίας την καθημερινότητά τους. Το δεύτερο, τα παιδιά αυτά θα αρχίσουν από του χρόνου να μπαίνουν σε ένα καθεστώς ενός πιο ορθολογικοποιημένου προγράμματος σπουδών, με λιγότερα μαθήματα, με ύλη η οποία θα είναι καλύτερα επεξεργασμένη, με περισσότερες ώρες για ορισμένα μαθήματα, με περισσότερες πρέπει να έχεις άπειρες ώρες να τη βάζεις, να την ξαναβάζεις κτλ. Εμείς λέμε λοιπόν ότι ζούμε... Κύριε Γαβρόγλου, να μας επιτρέψετε, γιατί η έκτακτη επικαιρότητα μας αναγκάζει να κάνουμε μία διακοπή, γιατί ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Ζώης Καγαβάς, έχει κάτι που συμβαίνει τώρα, καθώς η αντιτρομοκρατική κάνει ελέγχους έρευνες, μπαίνει σε σπίτια στο κέντρο της Αθήνας, στο Παγκράτη, για να δούμε αν έχουμε και συλλήψεις. Ζώη, για πες μας. Καταρχήν μας ενημερώνουν για προσαγωγές. Άγνωστος ο αριθμός των προσαγωγών μέχρι στιγμής. Αυτό που μας λένε ανεπισήμως για την ώρα, αυτό που μαθαίνουμε ανεπισήμως για την ώρα, είναι ότι δεν πρόκειται καταρχήν για εγχώρια τρομοκρατία, για εσωτερική. Έχει σχέση με ανθρώπους που πιθανότατα να σχετίζονται με ανθρώπους που εμπλέκονται σε υποθέσεις τρομοκρατίας στο εξωτερικό, δεν ξέρουμε σε ποια χώρα. Έχουν γίνει έφοδοι της αντιτρομοκρατικής σε σπίτια, όπως είπες, στο κέντρο της Αθήνας. Μαθαίνουμε για το Παγκράτη σίγουρα ότι έχει γίνει, ακούγεται δημοσιογραφικές πληροφορίες ότι έχουν γίνει και αλλού και στο Νέο Κόσμο. Μένει να δούμε τι αφορά αυτή η υπόθεση. Επαναλαμβάνω ότι μιλάμε για προσαγωγές αλλοδαπών, με τους πάντα με τις πρώτες πληροφορίες να φέρω ότι πρόκειται για Τούρκους που έχουν προσαχθεί και προσαγάγονται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Μάλιστα. Μετά από έφοδο της αντιτρομοκρατικής σε σπίτια στο κέντρο της Αθήνας. Yeah. Μιλάμε πάντα για Παγκράτη και σε διάφορες άλλες. Ζώη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Εμείς παραμένουμε και θα δούμε τις επίσημες ανακοινώσεις. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας. Συγγνώμη, κύριε Γαβρόλου. Μας μιλούσατε για τη μείωση των ωρών που σχετίζεται με το περιεχόμενο. Βεβαίως. Ξέρετε, είμαστε σε μια ιστορική συγκυρία όπου η πληροφορία δεν ταυτίζεται με τη γνώση. Στη δική μου περίοδο η πληροφορία ήταν η γνώση. Τώρα η πληροφορία είναι ένα διαφορετικό πράγμα. Η πρόσβαση σε αυτήν είναι πολύ πιο εύκολη, πληρέστερη κτλ. Άρα αυτό μας αναγκάζει πια να πάμε σε εντελώς καινούρια προγράμματα σπουδών, καινούριους τρόπους διδασκαλίας. Να σας πω κάτι, κύριε Γαβρόλου, είναι πολιτική σύγκρουση. Αν θέλετε, έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ και έβλεπα το σύστημα της Νορβηγίας. Ναι. Όπου είναι χωρίς εξεταστικά, χωρίς εξετάσεις, πολλές εξετάσεις, δίνει σημασία στη γνώση, δεν εξαντλεί τον μαθητή σε στοχευμένα μαθήματα που συνδέονται απόλυτα 100% με την αγορά. Έχει μουσική, έχει καλλιτεχνικά θέματα. Δηλαδή, διευρύνει τους γνωστικούς ορίζοντες
των παιδιών. Και από την άλλη υπάρχει το αμερικανικό μοντέλο. Mm. Το οποίο σου λέει, κοίταξε να δεις, κόψε από εδώ, κόψε από εκεί, αλλά πρέπει να φτιάξουμε έναν άνθρωπο ο οποίος θα βγει στην αγορά και θα πρέπει να είναι έτοιμος. Και οι Νορβηγοί δεν λένε πολύ διαφορετικά. Απλώς το κάνουν με άλλο τρόπο. Με άλλο τρόπο, διαφορετικό. Όμως, εκεί τώρα, εμείς τι μοντέλο. Δηλαδή, έχουμε αποφασίσει ως ελληνική κοινωνία, ως πολιτικό σύστημα, τι μοντέλο θα έχουμε Βεβαίως. Στο θέμα των εξετάσεων. Θα πρέπει να πάρει θέση και ο Έλληνας πολίτης για αυτό το μοντέλο. Βεβαίως. Ιδιωτικά πανεπιστήμια σου λέει εδώ πέρα. Γιατί να μην τα έχουμε και εμείς τα ιδιωτικά. Μην τα ανοίξουμε όλα. Μην ναι, ανοίξουμε πάμε όλα. Να τα δούμε ένα-ένα. Μην τα ανοίξουμε όλα. Λοιπόν, εμείς τι λέμε. Ότι εάν θέλουμε να έχουμε πολίτες ισορροπημένους με δημοκρατική διάθεση για το αύριο της χώρας, πρέπει να δούμε από τι είδους εκπαίδευση περνάνε. Και αυτή η εκπαίδευση δεν μπορεί να είναι μία εκπαίδευση καταπιεστική, με δεδομένο ότι κάθε εκπαιδευτικό σύστημα έχει ένα βαθμό καταπίεσης. Δεν είναι τόσο απλό. Η γνώση είναι ένα πολύ σύνθετο θέμα. Αλλά άλλο είναι. Αλλά να είναι δημιουργικό τουλάχιστον να οδηγεί. Πρώτον, να είναι δημιουργικό και δεύτερο, ξέρετε, να αφήνει αυτές τις ανάσες στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και στους εκπαιδευτικούς και στα παιδιά σε αυτό το άγχος να τελειώσει η ύλη, να πηγαίνουν στα φροντιστήρια, να ξαναέρχονται την επομένη, όχι θα βγω λίγο το βράδυ τσακωμούς με την οικογένεια. Αυτό για αυτά τα παιδιά, για αυτή την ηλικία, έχετε είναι ένα απάνθρωπο καθεστώς. Ποιες είναι οι αλλαγές, οι αλλαγές λοιπόν, σχεδιάζει είναι το Υπουργείο για την αλλαγή αυτού του μοντέλου? Βεβαίως, οι αλλαγές όπως καταλαβαίνετε δεν μπορεί να είναι απότομες. Όπως σας είπα, είναι η μείωση της ύλης, η πιο ουσιαστική ύλη, η αύξηση των ωρών διδασκαλίας, το σχολείο να είναι πολύ πιο ευχάριστο στην καθημερινότητά του. Εγώ να σας πω ένα παράδειγμα. Ξέρετε, μάλλον δεν είμαι και σίγουρος αν το ξέρετε, γιατί είναι πάρα πολύ πρόσφατο. Εμείς προτιθέμεθα να εισάγουμε ένα μέτρο από τις αρχές του χρόνου, τα παιδιά να αφήνουν τις τσάντες στο δημοτικό, τουλάχιστον 2 Σαββατοκύριακα το μήνα. Αυτό εφαρμόζεται ήδη πιλωτικά σε κάποια σχολεία. Χαίρομαι που το γνωρίζετε, διότι πράγματι εφαρμόζεται πιλωτικά. Είχαμε και κάποιες αντιδράσεις των γονιών. Ευτυχώς όχι πολλές. Γιατί οι άνθρωποι θεωρούν ότι αν το παιδί δεν διαβάσει το Σαββατοκύριακο, κάτι χάνει. Εμείς λέμε, αν δεν διαβάσει το Σαββατοκύριακο, θα είναι ένα χαρούμενο παιδί, θα πάει τη Δευτέρα με διαφορετικό τρόπο. Είναι ένα τρόπο πιο προοδευτικό σύστημα, ναι, το οποίο έχει θετική επίδραση πάντως στους μαθητές. Αυτό, επειδή αναφέρθηκα στο νορβηγικό μοντέλο, αυτό ισχύει. Δεν πηγαίνει στο σπίτι ο μαθητής, τελειώνει στο σχολείο. Ξέρετε, όμως, λοιπόν, μισό λεπτό, μία κουβέντα. Ξέρετε όμως, για να γίνουν όλα αυτά, πρέπει να αλλάξει νοοτροπία και η κοινωνία. Ναι, έχετε δίκιο. Και αυτό είναι το πιο δύσκολο. Αυτό δεν αλλάζει ούτε με νόμους, ούτε με διατάγματα, ούτε και με οτιδήποτε αυτό αλλάζει άλλο. Και το δημοτικό. Αυτό αλλάζει δηλαδή με την καθημερινότητα. Αντιφατικά, με καυγάδες. Οι αλλαγές. Ο μαθητής της πρώτης λυκείου. Φέτος πηγαίνει κανονικά ως έχει η κατάσταση. Φέτος και του χρόνου και πηγαίνει ως έχει. Ωραία. Από τον μεθεπόμενο χρόνο, δηλαδή σε 2 χρόνια από τώρα. Ήδη θα έχει παρακολουθήσει ένα διαφορετικό πρόγραμμα σπουδών και μέσα στο σχολείο θα γίνονται πολλαπλές δραστηριότητες που θα οδηγούν σε ένα βαθμό του απολυτηρίου. Με αυτό το βαθμό του απολυτηρίου θα αξιολογείται καθόλου τη διάρκεια βεβαίως, δηλαδή, της σχολικής χρονιάς. Βεβαίως. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει σύστημα το οποίο λέει ό,τι θέλει κάνει ο καθένας, όπου θέλει πάει κτλ. Εκείνο όμως που θέλω να σας πω είναι ότι εμείς κάνουμε τώρα μία μελέτη που σχεδόν είμαστε στην ολοκλήρωσή της, για να δούμε και σε ποιους γνωσιακούς τομείς μπορεί κανείς να μπει, όχι με κλειστό αριθμό. Δηλαδή τώρα ξέρετε, είναι κλειστός αριθμός για τους ιστορικούς, κλειστός αριθμός για τους πολιτικούς επιστήμονες. Εμείς τώρα θα προβλέψουμε για ένα τεράστιο αριθμό γνωστικών περιοχών. Χωρίς αυτόν τον αριθμό. Χωρίς αυτόν τον αριθμό. Σημαίνει να κάνω ότι δεν θα έχουμε εξετάσεις. Που σημαίνει όποιος παίρνει απολυτήριο, σε αυτούς τους τομείς θα μπορεί να μπαίνει. Χωρίς εξετάσεις. Εκτός στην ιατρική, όπως καταλαβαίνετε, εκτός τα πολυτεχνικά. Άρα πάμε ο στόχος είναι. Δηλαδή, ακόμη και στην νομική, για παράδειγμα, στα πιο θεωρητικά του. Ομολογώ, του είναι ένα πράγμα πεδίου που πρέπει να συζητήσουμε για το θέμα της νομικής, γι' αυτό και δεν σας το ανέφερα, αλλά ξέρετε. Εγώ λέω αν κάποιο. Γιατί πολλοί το βάζουν στο ίδιο επίπεδο επιστημοσύνης με την ιατρική, για παράδειγμα, σας πω, ή τις πολυτεχνικές σχολές. Ναι, είναι οι λεγόμενες επαγγελματικές σχολές. Κοιτάξτε, ως προς ορισμένα γνωστικά πεδία, εγώ νομίζω πρέπει να είναι επιλογή των πολιτών και των νέων πολιτών μας, των παιδιών, αν θέλουν να σπουδάσουν κάτι,
να το σπουδάσουν. Είναι ανεξάρτητα με ανεμετά. Ελεύθερη πρόσβαση. Με πρόσβαση. Αφού θα υπάρχει ένα λύκειο, το οποίο θα φιλτράρει και θα φτάνει, θα πάρει το απολυτήριο και αφού έχεις πάρει το απολυτήριο. Ακριβώς. Και να πάμε σε ένα πολύ σημαντικό και να κλείσουμε με αυτό, με την αναβάθμιση των ΔΕΗ, όπου είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, το οποίο έχει σχέση με όλα αυτά που μας είπατε. Βεβαιότατα, διότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα αν δεν ξέρουμε τι γίνεται και από την άλλη πλευρά. Ακριβώς. Για πρώτη φορά εμείς ζητάμε από τα πανεπιστήμια να μας πούν το προφίλ των φοιτητών που θέλουν. Ας πούμε, οι χημικοί ή οι μαθηματικοί ποτέ δεν έχουν καθίσει μεταξύ τους να πούν οι πανεπιστημιακοί. Εμείς τα παιδιά που θέλουμε να έρχονται σε εμάς θέλουν να ξέρουν αυτά τα πράγματα. Άρα ο καθένας έως τώρα αυτό σχεδίαζε. Ναι, και έμπαινε στη σχολή και μετά ανακάλυπτε αν μπορούσε. Αν μπορούσε ή ήξερε διπλάσια από ό,τι. Και αυτή η ασυμβατότητα των σπουδών στο σχολείο με αυτά που ακριβώς. Όμως τώρα έχετε εξαγγείλει και γίνεται μια πολύ μεγάλη δουλειά στο θέμα του να μετατραπούν τα ΤΕΗ να γίνουν πανεπιστήμια. Ωραία. Θα σας πω, δεν είναι ακριβώς μετατροπή. Είναι να βρούμε τρόπους συνέργειας ανάμεσα στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΗ. Οι άνθρωποι αυτοί πρώτη φορά κάθονται στο ίδιο τραπέζι. Και είναι εντυπωσιακό πόσες νέες ιδέες έχουν πέσει στο τραπέζι. Χθες είχα μια ιστορική, θα μου επιτρέψετε, συνάντηση. Ήταν κοινή συνεδρίαση του ΤΕΗ Αθήνας και του ΤΕΗ Πειραιά, των δύο συγκλήτων, για να συζητήσουμε για την επόμενη μέρα με μια συμφωνία περίπου πάνω από 90% των θεμάτων που υπάρχουν. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Επιτροπής ανάμεσα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και το ΤΕΗ Ιωνίων Νήσων. Του ΤΕΗ Πύρου και του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων. Αυτή τη στιγμή συνεδριάζει η Επιτροπή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Οπότε ΤΕΗ μέσα Θεσσαλίας από το διάλογο και Πανεπιστημίων και ΤΕΗ στοχεύεται στο στοχεύουμε να σε νέες συνέργειες, συγχωνεύσεις. Και οπότε θα γίνει μια συγχωνεύση και θα έχουμε τα πανεπιστήμια αυτά σε Αθήνα. Με αποκλειστικά ακαδημαϊκά κριτήρια. Πολύ ωραία. Και έβαλε ο Νίκος ο Παναγιωτόπουλος και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Όχι, απλώς τα έβαλε, αλλά έκανα ότι δεν τα άκουσα. Όπως καταλαβαίνετε. Τώρα στο τέλος έτσι βάζεις. Θα σας πω. Δεκτικό το Υπουργείο Παιδείας, κύριε Γαβρόγλου? Όχι. Δεν είναι δεκτικό, γιατί πραγματικά εμείς πιστεύουμε ότι τα δημόσια πανεπιστήμια δεν έχουν ακόμη εξαντλήσει τις συγκλονιστικές δυνατότητες που έχουν και τη δυναμική τους. Αυτό, αν θέλετε, να το συζητήσουμε μια μέρα αποκλειστικά, ωραία, για αποκλειστικά, να μην θεωρηθεί. Απλώς να πάρω ένα χρονοδιάγραμμα για τα ΤΕΗ. Έχετε χρονοδιάγραμμα που βεβαίως, θα για το πανεπιστήμιο. Βεβαίως. Σας ευχαριστώ. Για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, προτιθέμεθα να καταθέσουμε νομοθετική ρύθμιση μέχρι 15-20 Δεκεμβρίου και να προχωρήσουμε άμεσα με νέα διοικούς. Δηλαδή, με το νέο έτος θα λειτουργήσει με αυτό το. Και για τη μετάβαση, γιατί υπάρχουν φοιτητές που θα είναι μεταβατικοί. Βεβαίως, αυτή θα σας πω. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Αυτά τα παιδιά θα ολοκληρώσουν το πτυχίο τους. Ναι. Εκτός αν θέλουν να πάρουν πτυχίο από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, και εκεί τότε το κάθε καινούριο τμήμα θα βάλει τους όρους του. Μαθήματα ενδεχομένως, κάποιος εξετάσεις, οτιδήποτε, ότι βάλει το τμήμα. Θα βάλει. Θα έχουν το δικαίωμα να το πάρουν. Αλίμονο. Δεν υπάρχει. Και είναι η πρώτη φορά, νομίζω, που η πολιτεία ακολουθεί αυτά που τις προτείνονται, χωρίς όμως να είναι και ένας παρατηρητής που δεν έχει άποψη επί των τεκτενομένων. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας στην πρώτη είδηση. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.